πούμε. Καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο, καλή επιτυχία, Στέφανε. Θα μας παρουσιάσει τους καλές μέρες. Το χρειαζόμαστε όλοι. Ναι. Τον καλό χειμώνα. Τον καλό χειμώνα. Κυρίες... Και καλούς καλεσμένους. Και καλούς καλεσμένους. Κυρίες και κύριοι, από εμάς καλή σας ημέρα και καλό χειμώνα. Δευτέρα, 31 Αυγούστου 1992. Η τελευταία μέρα του καλοκαιριού και η πρεμιέρα του πρωινού καφέ για τη νέα περίοδο έμελε, κυρίες και κύριοι, μετά από ένα μήνα απουσίας του, να είναι σημαδιακή και εντυπωσιακή. Σημαδιακή γιατί ο άνθρωπος που είναι μαζί μας συμβολίζει το τεράστιο κεφάλαιο της δυναμικής, κατά την άποψή μας και έξω από τα δόντια, αθλητικής ενημέρωσης για εσάς που ανοίγει από σήμερα τούτο το δημοσιογραφικό κομμάτι. Εντυπωσιακή γιατί το πρόσωπο που είναι δίπλα μου λάμπει. Και η λάμψη του καθοδηγεί και εμψυχώνει την άοκνη προσπάθεια του ελληνισμού για πρόοδο και παγκόσμια προβολή. Κυρίες και κύριοι, δίπλα μου ο Πύρος Δήμας, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Βαρκελόνης και μαζί του ο Γιάννης Σγουρός, ο θρησκευτικός του Νουνός, αν δεν κάνω λάθος, ο άνθρωπος που τον βάφτισε Έλληνα, ο άνθρωπος που τον βοήθησε όσο κανένας άλλος, μαζί με κάποιους άλλους βέβαια, να αναφέρουμε χαρακτηριστικά τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Κυριάκο Βυρβιδάκη, να πάρει το ελληνικό διαβατήριο για τη Βαρκελόνη. Πύρο, καλή σου μέρα. Ναι. Πώς είσαι? Καλά. Γιατί κουνάς το κεφάλι? Σε ξύπνησε ο Γιάννης νωρίς για να έρθεις στον πρωινό καφέ? Πρωί. Πες μου κάτι. Καταρχήν, το πώς αισθάνεσαι δεν λέει τίποτα. Όταν ένας ολόκληρος λαός συγκινείται, κλαίει καθημερινά που σε βλέπει στον δρόμο. Εγώ εκείνο μόνο που θέλω να σε ρωτήσω. Πίστευες κάποια στιγμή ότι όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα πάνω σου? Δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό, γιατί εγώ είχα ένα στόχο, να πάρω το μετάλλιο. Τι θα γινόταν μετά δεν ήξερα. Νιώθεις πόσο ακριβώς είσαι, πόσο πολύτιμος είσαι για την Ελλάδα? Νιώθεις ότι είσαι το μονάκριβο αγόρι της Ελλάδος και ότι εμείς οι Έλληνες φοβόμαστε μήπως σε χάσουμε? Εγώ έκανα το καθήκον, αυτό που θα κάνουν... Το καθήκον. Ναι, αυτό που θα κάνουν όλοι οι αθλητές και που θα κάνουν όλοι οι βορειοϋπηρώτες. Όλοι οι βορειοϋπηρώτες. Το καθήκον, ποιο είναι για σένα το καθήκον? Το καθήκον είναι να σηκωθεί η σημαία της πατρίδας όσο πιο ψηλά. Όσο πιο ψηλά μπορεί. Την ακουστεί η Ελλάδα όσο πιο πολύ. Εκείνη την ώρα που σηκωνόταν η σημαία της πατρίδας, όπως και εσύ λες, πώς ήσουν? Αυτή τη στιγμή τα είχα χάσει όλα. Δεν ήξερα τι είναι. Η ζωή σου έχει γίνει διαφορετική. Αυτό το ξέρεις. Ναι. Κυλάει διαφορετικά. Ναι. Είσαι σε άλλους ορίζοντες. Και αγωνιστικούς και βιολογικούς, αλλά και από άποψη τοποθέτησης ζωής. Πες μου κάτι. Νιώθεις ζαλισμένος από τα μπράβο? Νιώθεις έτσι ταλαιπωρημένος από τα φλάσια των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερ? Τελικά θέλεις να σε αφήσουν ήσυχο δημοσιογράφοι? Ναι. Θέλεις? Ναι. Το θέλω πολύ. Τώρα γιατί πρέπει να ξεκινήσω για την προπόνηση και έτσι με αφήνουν ένα μήνα πίσω. Δεν σ' αρέσει δημοσιότητα? Όχι. Δεν σ' αρέσει. Τι θέλεις δηλαδή, να είσαι κλεισμένος σε ένα σπίτι και το υπόλοιπο κομμάτι της ημέρας και της ζωής σου να είσαι στο γυμναστήριο? Αυτό θέλεις? Αυτό θέλω. Να μην σου μιλάει κανένας? Είσαι πολύ παράξενος τελικά. Ο κόσμος στον δρόμο πώς σου φέρεται? Όπου πηγαίνεις, όπου κάθεσαι, πώς σε συμπεριφέρεται? Ο κόσμος με αγαπάει. Και αυτό φαίνεται από το βγαίνω στον δρόμο, όπου ήταν να πάω, όλοι με ευχαριστούν. Μόνο το πρόβλημα είναι όχι ότι με κουράζονε. Σε κουράζουν? Είναι το πρόβλημα ότι όλοι το κάνουν από αγάπη, από ευγένεια, μόνο εγώ δεν μπορώ, κουράστηκα πια. Κουράστηκα. Έχω ένα μήνα που τελείωσε η Ολυμπιάδα και είμαι πολύ κουρασμένος. Τώρα πρέπει να ξεκινήσω προπόνηση. Τι σημαντικό πράγμα να λέει ένας άνθρωπος σαν και σένα ότι κουράστηκε ένα μήνα να βλέπει τα φλάς και να ακούει τα μπράβο? Τι να πούν κάποιοι άλλοι που κάθονται επί χρόνια κάτω από τα φλάς και ακούν συνέχεια και θέλουν να ακούν συνέχεια τα μπράβο? Νιώθεις ότι είναι προβληματικά άτομα? Πολύ καλό αυτό. Νιώθεις ότι αυτοί που σε πλησιάζουν σε αγαπάνε αληθινά, ή πιστεύεις ότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι επειδή είσαι ο Πύρος Δήμας και θέλουν να σταθούν δίπλα να κουμπίσουν στον μπράτσο σου? Έχω δει άνθρωπους να κλαίνε. Πότε με έχουμε συναντήσει, μόνο δεν πιστεύω να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν το πιστεύεις? Δεν το πιστεύω. Πιστεύεις ότι όλοι αυτοί που σε πλησιάζουν σε αγαπάνε αληθινά? Ναι. Ήθελα να κάνω και μια ερώτηση και στον κύριο Σγουρό και στον Πύρο Δήμα. Πιστεύεις, Πύρο, ότι κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν ή ωφελήθηκαν
από την επιτυχία σου στη Βαρκελόνη. Στρέφεις το βλέμμα σου προς τον Γιάννη Κοσγουρό, ο οποίος θα μπορούσε να μας δώσει μια απάντηση. Βεβαίως. Ο Πύρος ο Δήμας, όταν ήρθε από τα Τύρανα, ένα βράδυ, μεσάνυχτα, ήρθε άγνωστος μεταξύ αγνώστων, αλλά γνωστός στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολήθηκαν με την Άρση Βαρών και ασχολούνται. Και όλη η οικογένειά του είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη. Είναι πολύ καλή οικογένεια και στην Αλβανία, στα Τύρανα, προσπαθήσανε τόσα χρόνια να διατηρήσουν τον ελληνισμό. Όταν ήρθε ο Πύρος ο Δήμας στην Ελλάδα, αντιμετώπισε προβλήματα. Του συμπαρασταθήκαμε στα μέτρα των δυνατοτήτων, γιατί ακουστήκαν εκεί υπερβολές, και ο Πύρος με την υπομονή του, και του έλεγα εγώ, Πύρο, υπομονή και βάστα. Και αυτός φυσικά μου έλεγε υπομονή βράδυ πρωί. Και συνεχεία μετά, όταν φτάσαμε στο τελικό, στην τελική φάση της προετοιμασίας στην Κατερίνη, εκεί κατάλαβα ότι ο Πύρος ο Δήμας θα εκπροσωπούσε πάξια την Ελλάδα. Όπως και έγινε στη Βαρκελόνη. Ωφελήθηκαν κάποιοι από την επιτυχία αυτού του Δήμου? Οπωσδήποτε στην πατρίδα μας υπάρχει αυτό το φαινόμενο, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πραγματικά δίπλα του, κάποια στιγμή περάσαν στο περιθώριο. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν δίπλα του, κάποια στιγμή φανήκανε. Δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν, τα έχουμε συζητήσει με τον Πύρο. Η επιτυχία είναι συλλογική, είναι εθνική και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πικράνουμε κανέναν, όσο και αν μας πικράνανε. Μάλιστα. Γιατί σας πικράνανε? Μας πικράνε γιατί... Να τα πούμε όλα εδώ πέρα, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και τη χρονική δυνατότητα, νομίζω ότι η κυρία Κρομλά είναι... θέλω να σταθούμε σε αυτό που είπατε. Μπράβο, να τα πούμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κρύψουμε τίποτε και πιστεύω ότι η πίκρα πηγάζει από το γεγονός ότι έγινε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια και αν δεν ήταν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κ. Βερβιδάκης, ο Πύρος δεν θα πήγαινε στην Ολυμπιάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Δηλαδή, από γραφείο σε γραφείο, από υπουργείο σε υπουργείο, με τελική κατάληξη στην απόκτηση του διαβατηρίου για τον Πύρο. Ένα μήνα νωρίτερα από την Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης. Ξεκίνησε η ιστορία όλη με την απόκτηση του περισσιακού διαβατηρίου στο ΣΕΞΑ της Ουγγαρίας, που και εκεί αποκτήθηκε την τελευταία στιγμή πάλι με προσωπική παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, μετά από έντονες παρασκηνιακές τηλεφωνικές επικοινωνίες και παραστάσεις. Υπήρχαν προβλήματα, αυτή είναι η αλήθεια και δεν πρέπει να την κρύβουμε, γιατί πρέπει πάντοτε να εκτιμάμε στην πατρίδα μας ότι δεν φτάνει μόνο να είναι ο Πύρος ο Δήμας, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή Ολυμπιονίκης, αλλά και οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος έχει τα απαραίτητα στοιχεία δικαιολογητικά να αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα, γιατί να μην αποκτήσει. Μάλιστα. Να, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, που αυτό το οποίο είχαμε διαπιστώσει κι εμείς, ότι υπήρξε μια αμέλεια και αν όχι μια αμέλεια, μια καθυστέρηση από διάφορα γραφεία. Για λίγο να αποβεί μοιραίο για τα ελληνικά χρώματα. Όμως εγώ θα παρακαλούσα πάρα πολύ το σκηνοθέτη μας, τον κύριο Ζερβάκη, να δούμε ένα βίντεο με την πιο σημαντική στιγμή, εκείνη τη μεγάλη στιγμή για τον ελληνισμό, που ο Πύρος ο Δήμας ήταν ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας. Για την Ελλάδα! Την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, για όλους εμάς που βλέπαμε στις τηλεοράσεις μας, τον Πύρο Δήμα, τον μεγάλο αυτό Έλληνα αθλητή. Πύρο, τα γνώριζες αυτά τα πράγματα, τις δυσκολίες που υπήρχαν όταν σήκωνες τα βάρη αυτά ή λίγο πριν σηκώσεις, πριν κάνεις την προσπάθεια? Γνώριζες τι μεγάλα προβλήματα είχε αντιμετωπίσει, είχαν αντιμετωπίσει οι άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν σε σένα?
Αυτό σκεφτόμουν πριν τον αγώνα. Και έλεγα, οι άνθρωποι που με βοηθήσανε, δεν πρέπει να τους απογοητεύσω. Μόνο αυτά τα ξεπέρασα για μια στιγμή, δεν έπρεπε να τα σκεφτώ, γιατί δεν ήθελα να χώσω τον εαυτό μου πριν τον αγώνα. Σε είδα πάλι συγκινημένο όταν έβλεπες το βίντεο. Είναι στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μπορώ να πω και εγώ κάτι. Παρακαλώ. Νομίζω ότι να διευκολύνουμε και τον Πύρο, ο οποίος έχει κουραστεί πάρα πολύ και πολύ καλά έκανε και το διαπίστωσε νωρίς και πρέπει να αποσυρθεί, να κάνει προπόνηση, να χτυπήσει και τον παγκόσμιο και του το εύχομαι εγώ ολόψυχα και θα γίνει αυτό. Το θέμα είναι ότι η μεγαλοσύνη που υπάρχει μέσα στην ψυχή ενός πολύ μεγάλου που είναι ο Πύρος ο Δήμας ήταν υπεράνω προβλημάτων, η δική μου εκτίμηση, γιατί καθόμουν και εγώ στην τηλεόραση και έβλεπα όλο αυτό το καλοκαίρι και ίσως ήταν και η πιο παρήγορη στιγμή του καλοκαιριού έξω από διακοπές και έξω από οτιδήποτε άλλο. Όχι να με πιάσει μια ιστερία εθνικισμού βέβαια ότι είμαι υπερέλλην κτλ. Στην αρχή είχε πει κάτι ο Πύρος, ο οποίος είναι και το πιο σημαντικό και λύνει όλα τα προβλήματα. Είχα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό. Όποιος έχει στόχο σαν τον Πύρο, λοιπόν, κάποτε θα φτάσει και ξεπερνάει και είναι υπεράνω προβλημάτων και υπεράνω γραφειοκρατίας η οποία τρώει τα παιδιά της όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Πολύ είχε στόχο και νομίζω ότι έχει και ένα άλλο στόχο. Θα χτυπήσει τον παγκόσμιο ρεκόρ και του το εύχομαι. Ολόψυχα. Επίσης κάτι άλλο, να σταθούμε σε κάτι άλλο που είπε, ότι ενώ κάποια στιγμή ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζατε εσείς που βρισκόσαστε δίπλα του, πιστεύω ανά πάσα στιγμή, ήθελε λοιπόν να διακριθεί για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τον στήριξαν. Όχι. Ο καημός ήταν για την Ελλάδα. Αυτή εκτός από την Ελλάδα, αλλά ήθελε επίσης να μην απογοητεύσει και εσάς οι οποίοι του συμπαρασταθήκατε τόσο καιρό. Του συμπαρασταθήκαμε, αλλά ο Πύρος πρώτα απ' όλα άξιζε. Σαφώς και εγώ, ακουδείς τον αμφισβητή. Από εκεί πέρα πλέον ήταν ευθύνη του Πύρου να αποδείξει ότι πραγματικά αυτά τα οποία λέγαμε στους υπευθύνους ότι ήταν πραγματικά αλήθεια. Mm-hmm. Αυτό ήταν το μοναδικό θέμα το οποίο εμείς είχαμε κάποιο άγχος. Ο Πύρος έζησε από κοντά ορισμένα γεγονότα. Από εκεί πέρα πλέον δεν τον απασχολήσαμε και την αγωνία την περνούσαμε μόνοι μας για να μην αγχωθεί ο Πύρος και να φτάσει στη Βαρκελόνη ήρεμος και ψυχικά και σωματικά. Mm-hmm. Και το μυστικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ο Πύρος είχε ξεκινώντας για τη Βαρκελόνη γύρω στα 8 κιλά περισσότερο από το κανονικό που επέτρεπε να παίξει την κατηγορία των 82,5. Για εμάς τους αδαείς που δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, θέλετε να μας πείτε αυτά τα 8 κιλά? Βεβαίως, 8... υπάρχουν 10 κατηγορίες στην άσκηση βαρών. Mm. 52, 56 κιλά, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, 100, 110 και τα υπερβαρέα, πάνω από 110 κιλά. Ο Πύρος αγωνίζεται στην κατηγορία των 82,5 κιλών. Πρέπει να είναι 82,5 κιλά maximum όταν ζυγίζεται 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Ο Πύρος 10 ημέρες πρωτού ξεκινήσει ο αγώνας ήταν περίπου 8 κιλά, δηλαδή έφτανε γύρω στα 90 κιλά παρακάτι. Φυσικά μια τρομερή προσπάθεια, κατέβηκε στα 82.400 και ξεπέρασε και όλες τις χειρισμένους αθλητές οι οποίοι ήταν κατά 50 γραμμάρια βαρύτεροι. Πραγματικά δηλαδή αυτό εμένα με εντυπωσίασε. Στον Ιωάννη ο Βαλέριος Λεωνίδης έχασε τη θέση για 500 γραμμάρια. Για 500 γραμμάρια. Λέγαμε. Εγώ πραγματικά δηλαδή αυτό που φοβόμουν στην διάρκεια της ημέρας, όχι του αγώνα, από το πρωί, ήταν πώς θα μπορέσει να αντιδράσει ο οργανισμός του χάνοντας αυτά τα κιλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Αλλά και ο οργανισμός του και η ψυχή του κυριότερα κατάφερε να ξεπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι αυτό που είπε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Παύλος ο Κοντογιαννίδης. Είχε στόχο. Αλλά να κάνω μια χιουμοριστική ερώτηση. Παγωτά δεν υπήρχαν. Παγωτά δεν υπήρχαν. Μια μεγάλη έκφραση. Μια αυθόρμητη. Μια φοβερή. Όλες οι εκφράσεις και οι δηλώσεις του είναι αυθόρμητες και ειλικρινείς. Παγωτά δεν υπήρχαν. Μετά το παγωτά, κύριε. Και πορτοκάλια. Και πορτοκάλια. Εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο. Μια που μιλάμε λίγο υπεύθυνα, συγγνώμη. Έτσι τυχαία βρέθηκα εδώ. Ήθελα να ξέρω εγώ ότι, μάλλον δεν ρωτάω σε εσάς, ρωτάω και σε αυτούς οι οποίοι είναι πιο αρμόδιοι από εμάς, ας πούμε, και από εσάς και πιο υψηλά ιστάμενοι. Έμεσα δηλαδή, γιατί μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και κανείς, είναι πολύ σημαντικό. Κανείς δεν είναι πιο υψηλά ιστάμενος από τον πολίτη. Ναι, τέλος πάντων. Δική σου άποψη, τέλος πάντων. Είναι κάποιοι που αποφασίζουν πολύ πιο άνετα από εμάς, θα έλεγα. Λοιπόν,
Αυτή τη στιγμή ο Πύρος ο Δήμας είναι ένας καταξιωμένος, ένας χρυσός Ολυμπιονίκης και πολύ εύκολα βέβαια έναν καταξιωμένο και τον θαυμάζεις και βγαίνεις φωτογραφία μαζί του και τον καλείς στις εκπομπές κτλ. Κτλ. Εάν ο Πύρος ο Δήμας, ο οποίος είναι ένα παιδί νέο, 20 χρονών, δεν κάνω λάθος, λοιπόν δεν έπαιρνε το χρυσό, ας πούμε, σε αυτή την τρομερή προσπάθεια, σε αυτή την Ολυμπιάδα, λοιπόν, και έπαιρνε, ξέρω κι εγώ, την πέμπτη θέση, ας πούμε, ποια θα ήταν η αντιμετώπιση της πολιτείας απέναντι σε αυτόν τον αθλητή, ο οποίος από μόνος του για μένα αγωνίστηκε να φτάσει σε αυτό το σημείο και ίσως το χρυσό το έπαιρνε στην επόμενη Ολυμπιάδα. Mm-hmm. Ποια θα ήταν αντιμετώπιση? Να, θα συνέχιζε να ζει, γιατί εγώ έχω φορτιστεί πάρα πολύ συναισθηματικά, όχι μόνο από την κραυγή του Πύρου, αλλά και από όλη την κατάσταση της οικογένειάς του, η οποία μάθαμε κάτω από ποιες συνθήκες ζούσε. Και ξαφνικά μόλις ο Πύρος πήρε το χρυσό, όλοι βγήκαν στους δρόμους, ας πούμε, να το χαιρετήσουν. Όχι, δεν μιλάω για το λαό. Ο λαός βγήκε αθόρμητα. Βέβαια. Ήταν πολύ μεγάλη η συμμετοχή του μέσα σε μια Αθήνα άδεια, ας πούμε, αυτή η συμμετοχή του κόσμου, στο, ειδικά στο Παναθηναϊκό, στο στάδιο. Λες, μιλάω για τους πιο πάνω. Τους κρατούντες και τους ηθήνοντες. Θα συνέχισε μόνος του εκεί, γιατί μόνος του δούλευε. Μαζί με τους φίλους του, αυτούς τους. Κοντινός. Μόνος του, γιατί δεν έχουμε παραδείγματα άλλων αθλητών. Πόσων άλλων αθλητών. Και πάρα πολλά. Και αυτά ήθελα να τα συζητήσουμε, αλλά βέβαια ο περισσότερος κόσμος θαυμάζει τον Πύρο Δήμα έτσι αγνά και ειλικρινά, αλλά θέλει να μάθει και κάποια πράγματα. Ακριβώς. Πιο προσωπικά για αυτό, το χαρακτήρα του. Και ναι. Ο Παύλος έκανε μία ανοίξη μικρή. Πάρα πολύ σημαντική. Την οποία εγώ την παίρνω και την κάνω μία πάσα για, το λέμε εμείς, για ένα βίντεο το οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Όμως πρέπει να πω κάτι, κυρίες και κύριοι. Αυτοί είναι οι αγώνες και οι αγώνες που θα δώσει στη συνέχεια ο Πύρος Δήμας με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Με τη φανέλα της Ελλάδας. Και όχι με τη φανέλα της Αλβανίας, όπως οι θρασίτατοι γειτονές μας υποστήριξαν πριν από λίγες εβδομάδες, προσπαθώντας προφανώς να δημιουργήσουν κάποιες εντυπώσεις. Όμως ο πατέρας του Πύρου Δήμα έδωσε πριν από λίγες ημέρες τη δική του απάντηση. Θα ήθελα να τη δούμε. Για να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι που αφορά τη ζωή του Πύρου στη Βόρεια Ήπειρο και τα δύσκολα παιδικά του χρόνια. Αυτά είναι απαράδεκτα που δηλώνει η κυβέρνηση Αλβανικιά. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τον Αλβανικών. Τους έχουμε φίλους, μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Αλλά αυτοί με τη γλώσσα που μιλάνε πρέπει να ξέρουν ότι μιλάνε με τη γλώσσα του πρώην Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν μιλάνε με τη γλώσσα της Δημοκρατίας. Αν θέλουν να ξέρουν, πρέπει να δώσουν τα δικαιώματα ορεινής της μειονότητας που έχουν στην Αλβανία. Εκείνη είναι η δικαιοσύνη, εκείνη είναι η αλήθεια. Όχι να ψεματίζουν και να βγάλουν τον Πύρο Δήμα Αλβανών. Δεν μου μίλησε ποτέ η μαμά μου αλβανικά. Μου μίλησε ελληνικά. Δεν μου μίλησε ποτέ του Πύρο Δήμα η μαμά του αλβανικά. Του μίλησε ελληνικά. Και τα ξέρει από τη μαμά του και από τον πατέρα του τα ελληνικά. Τι θέλει η Αλβανία? Ο Πύρος ο Δήμας είναι Έλληνας. Και δεν χωρίζει τίποτε. Το αίμα το δικό του είναι ελληνικό. Ο πατέρας μου σκοτωθεί για την Ελλάδα το 40-41. Ο Πύρος Δήμας ήταν χυμαριώτης και ήταν Έλληνας και θα είναι Έλληνας. Ο Πύρος είναι γεννημένος στη Χυμάρα. Με τάτα κατάλαβες χυμαραίων, με πάπο του χυμαραίων, με μάνα χυμαραία, με πάπος από τη μάνα χυμαραία. Είμαστε Έλληνοι και θα πεθάνουμε Έλληνοι όλοι χυμαροί. Πικ. Τελείο. Γιατί γελάς? Είναι ένα από τα αποκλειστικά θέματα που έχει βγάλει ο Αντένα στον αέρα. Η τηλεόραση του Αντένα, πάντα κοντά στην ενημέρωση του Έλληνα πολίτη. Ο πατέρας ήταν αγανακτισμένος. Πάρα πολύ αγανακτισμένος εκείνη την ημέρα. Όταν μιλούσε στο Δημήτρη Στάμου στα νέα του Αντένα στις 8.30. Γιατί τόσο αγανακτισμένος? Έχει περάσει πολλά βάσανα ο πατέρας σου. Έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και εσύ? Θα θες να μου μιλήσεις λίγο για τα παιδικά σου χρόνια? Τι ακριβώς έχεις τραβήξει πια? Τι προβλήματα έχεις όταν ήσουν πιτσιρικάς και είσαι ακόμα πιτσιρικάς? Γιατί... Το πρώτο... Μου έλεγε ο Γιάννης Σμπουρός στο αυτοκίνητο τι έπαιζε συνέχεια πριν έρθει. Το πρώτο πρόβλημα, πότε πήγα στα Τυράννα από 9 μηνών μέχρι ηλικία 6 χρονών, με μεγάλωσε η γιαγιά μου. Υποχρεώθηκα να πάω στα Τυράννα να πάω στο σχολείο, στον πατέρα μου. Όλοι οι φίλοι με φωνάζανε Γκρέγκο Μασκαρά, επειδή δεν ήξερα αλβανικά. Mm-hmm. Στο χωριό μου όλοι μιλάνε ελληνικά. Yeah. Αυτό ήταν το πρώτο πρόβλημα που αντιμετώπιζα με τους Αλβανούς. Πικρία για αυτό το πράγμα, έτσι, θλίψη? Πολύ όχι, πολύ όχι. Ήμουνα περήφανος και πάντα ήμουνα, είμαι και θα είμαι.
Μετά από το πήγα σχολείο, μπήκα 7 χρονών γιατί με πήραν 6 χρονών να μάθω καλά τα αλλονικά. Και τελείωσα το δημοτικό που είναι 8 χρόνια. Πήρα γυμνάσιο, ζήτησα κάποιο σχολείο που ξανά δεν μου το δώσανε. Ήμουνα ο καλύτερος μαθητής στο σχολείο. Τελείωσα το γυμνάσιο. Ξανά ήμουνα στους καλύτερους. Είχα τα καλύτερα... Τους καλύτερους βαθμούς. Μου ήμουνα και πρώτος παγκόσμιος, για 89-90. Μάλιστα. Και ξανά δεν μου δώσαν τη γυμναστική ακαδημία. Το αδερφού μου το ίδιο. Σου έχει λείψει κάτι έτσι που θα το έβλεπες μπροστά σου αυτή τη στιγμή και θα έλεγες, να, αυτό μου έχει λείψει. Ένα παιχνίδι, κάτι το οποίο πολλά. Δεν είχαν τη δυνατότητα να στο πάρουν οι δικοί σου και τα φτωχοί άνθρωποι. Πολλά. Για πες μου. Πολλά. Δε, είναι... Μια ζωή αυτή. Έπαιζες με τους φίλους σου και τι παιχνίδια έπαιζες? Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Ένα μπάσκετ. Θυμάσαι κάποιο δώρο που σου έκαναν οι γονείς σου έτσι τα παιδικά σου χρόνια, το οποίο το θυμάσαι έτσι πάρα πολύ έντονα? Ποιο ήταν αυτό? Μία μπάλα, τίποτα άλλο. Μία μπάλα. Αυτή ήταν. Την κράτησες πολλά χρόνια αυτή την μπάλα? Νομίζω ότι δεν πρέπει να φορτίσουμε το δεν πυροκέλ. Δεν ναι. Γιατί μιλάει χωρίς να λέει τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω είμαστε κουραστικοί. Θα ήθελα να ρωτήσω... Να ρωτήσω το Πύρο, θέλεις κάποια στιγμή να πατευθείς? Θέλεις κάποια στιγμή να κάνεις παιδιά? Η καλύτερη ερώτηση. Ένα χαρτομάντιλο μου δίνεται να δώσεις στον Πύρο Δήμα. Υπάρχει μια διάχυτη συγκίνηση και είναι γεγονός ότι και εμείς επηρεαζόμαστε μερικές φορές. Αλλά καλό θα ήταν να αλλάξουμε λίγο το... Να πάμε σε πιο χιουμοριστικές ερωτήσεις. Θα ήθελες να παντρευτείς κάποια στιγμή? Όχι, αυτό πρέπει να το είπα, στον Παύλο να βοηθήσει. Θα ήθελες να παντρευτείς πίσω κάποια στιγμή? Πες μου κάτι, θα ήθελες να παντρευτείς κάποια στιγμή? Να κάνει καλά παγωτά. Μετά. Να απολαύσουμε τα παγωτά, μετά θα παντρευτούμε. Λοιπόν, μετά τα παγωτά λοιπόν να παντρευτείς. Πώς θα ήθελες να μεγαλώσεις τα παιδιά σου? Όχι κακομαθημένα πάντως. Όχι κακομαθημένα. Να ρωτήσω κάτι. Σου αρέσουν περισσότερο τα κορίτσια ή τα αγόρια? Εννοώ δηλαδή, θα ήθελες να κάνεις μία κόρη, ένα γιο? Έλα, αλλάζουμε κλίμα τώρα. Θα ενδιαφέρονται πολλές πίσω. Πες μου, α, κορίτσια σε αρέσουν και πολύ ακόμα. Αγόρια. Δεν το έχω σκεφτεί. Έχεις κάποια ιδιαίτερη αδυναμία στα κορίτσια? Στα μικρά έχω αδυναμία. Στα μικρά παιδάκια. Με... Ηλικίες έτσι που σε ευαισθητοποιούν περισσότερο και θες να είσαι μαζί. 5 χρονών. 5 ετών. Έχεις έτσι κάποια ιδιαίτερη αδυναμία? Κάποιο πουλάκι έχει έρθει και μου έχει πει σε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι? Αυτό πώς το λέτε το όνομά του? Σταυρούλα. Σταυρούλα. Ετών. 6. 6 ετών. Τη Σταυρούλα την επισκέφτεσαι πολύ συχνά? Εξαρτάται από τις ενασχολήσεις που έχεις. Το δώρο που της έκανες ποιο ήταν το δικό σου? Για τώρα ήταν το μετάλλιο. Το μετάλλιο. Σου ζήτησε κάτι ιδιαίτερο που εσύ σκέφτεσαι να της το πας, να της το αγοράσεις και να της το πας έτσι με αγάπη? Ποιο είναι? Σκέφτομαι. Τι? Σκέφτομαι μόνο, θέλω να της κάνω έκπληξη. Θες να της κάνεις έκπληξη. Να περάσουμε σε κάτι άλλο. Βεβαίως. Πολύ καλές αυτές οι ερωτήσεις. Την μικρή, πώς μου την είπες, Σταυρούλα? Δεν μπόρεσα να την βρω και να την έχω σήμερα εδώ. Να είμαστε όλοι παρέα. Θέλω να την νίκουμε σήμερα εδώ, αλλά... Αλλά σου υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή που θα ξαναέρθεις εδώ, θα είναι εδώ αυτή η μικρή Σταυρούλα. Όμως... Να σας διακόψω λίγο, ναι, για να πιούμε και νεράκι, να πιούμε και καφέ, να αλλάξει και λίγο η διάθεση του Πύρου και να συζητήσουμε έτσι διάφορα πράγματα μέσα σε 3 λεπτά. Να βάλουμε διαφημιστικά μηνύματα, γιατί η ώρα έχει πάει 10:30 και δεν έχουμε βάλει καμία διαφήμιση. Μάλιστα. Για να σας φέρω και λίγο τον ανεμιστήρα εκεί κοντά να πάρετε αέρα και να αλλάξουμε λίγο κλίμα.